Τώρα τα είπε όλα ο Σταμάτης, δεν έχω να πω τίποτα. Για το Σταμάτη τι να πω. Αυτό που είπε ήταν, είμαστε από 18 χρονών, αγαπιόμαστε, έχουμε δουλέψει, είναι πια οικογένεια. Την Κάρφια το ίδιο. Το Γιάννη τον ξέρω πολλά χρόνια και δεν έχουμε δουλέψει μαζί, αλλά γνωριζόμαστε πολύ. Και μεγάλη μου χαρά και τιμή που δουλεύω με τον κύριο Φέρτη. Γιατί τον θαυμάζω χρόνια χωρίς να τον έχω να δουλέψω μαζί. Και λέει ψέματα. Γιατί όχι μόνο δεν έχει τον, μόνο τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται και τους άλλους. Δηλαδή, εμένα τουλάχιστον, επειδή και εγώ περνάω τις ίδιες καταστάσεις, τρακ και τέτοια, πολλές φορές, ας πούμε, στη σκηνή μου λέει, τώρα το πέμψα του. Σιγά σιγά για να μην δω. Λέρε την αυτό. Ευχαριστώ. Επίσης, τι να πω, είμαι πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ, γιατί δουλεύω με φίλους, με ανθρώπους που αγαπάω. Αυτό ισχύει για όλους μας. Και ένα έργο που πραγματικά είναι δύσκολο, που δεν το περιμέναμε. Και κάποια στιγμή εγώ πίστευα ότι δεν θα μπορούσα και να το κάνω. Γιατί έχει όλη αυτή τη δυσκολία που εξήγησαν τα παιδιά, μιλάω και εγώ τα ίδια. Γενικώς είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και να σας πω και κάτι, μίλησα πάρα πολύ σήμερα. Δεν μιλάω τόσο πολύ, ποτέ το ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ξέρετε, είναι η μοίρα του τελευταίου να επαναλαμβάνει όλα αυτά που έχουν πει προηγούμενοι, αλλά ναι, το έχω αντίληψη. Ακούγονται λίγο κοινότοπα όλα αυτά από όλους μας, ότι πόσο ευτυχισμένοι αισθανόμαστε όταν ξεκινά μια δουλειά, αλλά εδώ αυτά λέγονται και κατατίθενται επί της ουσίας. Ο καθένας μας έχει τους δικούς του λόγους να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους άλλους. Θα κάνω ένα μικρό πρόλογο αναφερόμενος στη σχέση μου με τον Σταμάτη, που πραγματικά ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν θα πω πόσα για να μην πηγεί, ναι, όχι, δεν θα πω. Έχουμε βρεθεί τουλάχιστον σε 7, αν δεν κάνω λάθος, έργα, και παίζοντας, αλλά και σκηνοθετώντας με τον Σταμάτη. Θεωρώ μεγάλη τύχη να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος με 3 αντικλείδια θα σου ανοίξει τις πόρτες όλου του πύργου, της υποκριτικής που πρέπει να διανύσεις προκειμένου να καταφέρεις κάτι, αν μη τι άλλο, κάτι το οποίο νομιμοποιείται να λέγεται υποκριτική και ρόλος. Ο Γιάννης ο Φέρτης για μένα ήταν πάντα ένας άνθρωπος, πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν πιο μικρός και ο Γιάννης πιο μικρός μας συνέδεα με μια περίεργη κοινή σχέση, ότι εγώ μοιάζω στον Γιάννη και για ένα μεγάλο διάστημα αυτό με ακολούθησε στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου, ότι έχουμε μια... Όχι μόνο αυτό, έκανε πέρασε μια ολόκληρη βραδιά λέγοντας ότι είναι του λέγανε ότι είναι ο Φέρτης και δεν είναι. Πήρε την εσμένα το Φέρτης και του λέει Γιάννη έκανες αυτό έτσι. Λέει ο Γνώσο, αυτό είναι μεγάλη ιστορία, δεν αφράζεις με κάποιον, δεν ανάγκη να φέρεις. Όποιος με είχε περάσει σε κάποιον πάλι το Φέρτη και όλο το βράδυ έπαιζε ότι είναι ο Φέρτης, να μην το χαλάσουμε. Για να μην το προσβάλλει. Με την Κάρφια έχουμε μια έμεση σχέση, δεδομένου ότι πέρα από την παρακολούθησα την καριέρα της και την θαύμαζα και πάνω στην πίστα ως showwoman, αλλά και αργότερα στις υποκριτικές της καταθέσεις. Και με μια έμεση σχέση που αναπτύξαμε όταν ο μικρός μου γιος, η πρώτη γυναίκα που χαίρεται στη ζωή του, ήταν η Κατιάνα. Λοιπόν, με την Κάτια έχουμε ξαναβρεθεί υποκριτικά και έχουμε και μια έτσι, αυτό το περίεργο, αν θέλετε, την περίεργη σχέση που δεν συναντάται πάνω στη σκηνή, αλλά είναι λίγο πάνω στη σκηνή. Είναι λίγο μεταφυσικές αυτές οι σχέσεις. Και όσοι έχουν ασχοληθεί χρόνια με αυτό το επάγγελμα, και εμείς πια έχουμε καταθέσει, έχουμε πολλά χρόνια πίσω μας, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι εννοούμε. Με τον Γιώργο δεν έχουμε συνεργαστεί πέρα από μια συγγένεια επιθετικού χαρακτήρα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε μια καταγωγή νησιώτικη, αλλά από διαφορετικά νησιά. Είναι όμως μια ευτυχισμένη πραγματικά στιγμή. Τώρα, πολλούς από εσάς είχα